Πάμε στην ε, Στέλλα, Παπαμιχαήλ. Ε, ε, Στέλλα. Νωρίτερα, μάθαμε πω ο Πρωθυπουργό επισκέφθηκε το, το συντονιστικό, το κέντρο επιχειρήσεων. Είναι Ματίνα, από τι 5.30 mm -hmm. ο Πρωθυπουργό, στο συντονιστικό τη πυροσβεστική. Ενημερώνεται από πρώτο χέρι για τι επιχειρήσει κατάσβεση, για το πώ πηγαίνει ε, αυτή η εξέλιξη των επιχειρήσεων, γιατί είναι μια φωτιά που φαίνεται να παίρνει δραματικέ διαστάσει. Ε, η κυβέρνηση ήδη ε, ε, γνωρίζει και από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία γνωρίζει ότι αυτέ οι μέρε είναι δύσκολε. Ο καύσωνα συνδυασμό με του ανέμου, προφανώ θα δημιουργούσαν τέτοια προβλήματα. Προέχει σε αυτή τη φάση, Ματίνα, η, προφανώς, η προστασία τη ανθρώπινη ζωή, η επιχείρηση απεγκλωβισμού, δηλαδή όσων ανθρώπων είναι στα σημεία εκείνα τα οποία είχαν τι δύσκολε πυρκαγιέ, να φύγουν. Αυτό είναι το πρωταρχικό για την κυβέρνηση και ήδη μα λένε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από το μεσημέρι στα ξενοδοχεία καταρχά, τα οποία φιλοξενούσαν πάρα πολλού τουρίστε το τελευταίο διάστημα. Εκενώθηκαν χωρί προβλήματα. Και οι άνθρωποι αυτοί ασφαλώ μεταφέρονται σε άλλα σημεία. Προφανώ θα υπάρξει πρόνοια και για το πού θα φιλοξενηθούν, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών που είχαν βρεθεί και επισκέφθηκαν το νησί τη Ρόδου, το νησί των Ιποτών, τι τελευταίε ημέρε. Θα ληφθούν αποφάσει σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται ροδου το νησι των υποτων τι τελευταιε ή άλλω και στο Υπουργείο Κλιματική Προστασία σε κάθε περίπτωση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίω, το θέμα είναι να οριοθετηθεί όσο γίνεται η φωτιά τι επόμενε ώρε. Ξέρουμε ότι οι, οι καιρικέ θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Δύσκολες. Το έργο των πυροσβεστών είναι πάρα πολύ δύσκολο και βεβαίω υπάρχει σχέδιο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ενημερώνει το Πρωθυπουργό στο Συντονιστικό για το πώς θα εξελιχθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα ματίνα. Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν και από εκεί τα νεότερα. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ.